Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά. Τετάρτη 13 Μάρτη σήμερα, ημέρα 14, και άλλαξα σημείο που σας μιλάω γιατί αυτή η κάμερα θέλει φως. Θέλει φως μπροστά γιατί αλλιώς φαίνομαι κατήμαυρη. Σηκωθήκαμε πολύ νωρίς το πρωί, ξύπνησε το μικρό, μάλλον κάτι είδε στον ύπνο της και είμαστε όρθιες από τις 6 και 20, κάτι τέτοιο. Μάζεψα τα δωμάτια, ξύπνησα την Αναστασία, την πήγαμε σχολείο, έχω βάλει το φαγητό μου γιατί θέλω 10 και να φύγω γιατί έχω νύχια. Οπότε θέλω να προλάβω, να έχουν ψηθεί, να έχουν κρυώσει, να τα έχω καθαρίσει για να μην πιάσω μετά τίποτα και καθαρίζω γάντια και τέτοια. Το ψάρι. Οπότε ναι, τα έβαλα πουρνό για να τελειώνω. Έβαλα και το πλυντήριο της ημέρας εννοείται και πάμε να σας δείξω τρία empty που έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει αυτή την κρέμα και σέρουμ ματιών από Mastic Spa. Είναι με aloe vera για πρώτα σημάδια ρητίδων των ματιών. Την είχαμε βρει σε περιοδικό. Ξέρετε, όσες με παρακολουθείτε στενά και πάρα πολλά χρόνια, αυτά εδώ τα είχαμε ανακαλύψει σε ένα περιοδικό που τα βάζουν έτσι αναδιαστήματα. Και αυτή είναι η δεύτερη ουσιαστικά κρέμα που έχω τελειώσει. Η πρώτη ήταν πιο ωραία, ήταν για αντιγύρανση, ενώ αυτή είναι για τα πρώτα σημάδια, κάνει δηλαδή για λίγο νεότερες ηλικίες. Ωστόσο την τελείωσα όλη, πραγματικά είναι εξαιρετική και αν τη βρείτε σε περιοδικό να την πάρετε γιατί η τιμή της λιανικής της είναι νομίζω πενταπλάσια από ότι στο περιοδικό που θα αγοράσετε. Να την πάρετε, είναι φανταστική. Επίσης πάλι από περιοδικό και από την ίδια εταιρεία είχαμε δοκιμάσει και σέρουμ προσώπου, επίσης εξαιρετικό, αν τα βρείτε πάρτε τα. Τελείωσα από Kylis, αυτήν εδώ την κρέμα ημέρας, τη Super Multi Corrective Cream. Μία κρέμα αρκετά παχύρευστη στην υφή της, έβαζες δηλαδή πάρα πολύ λίγο. Το συγκεκριμένο ήταν 12 ml και πραγματικά μου κράτησε περίπου κανένα τριβδόμαδο, μπορεί και μήνα. Πάρα πολύ ωραία κρέμα και η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλά Kylis προϊόντα και δεν μου αρέσανε, δεν περίμενα και πολλά. Ωστόσο είναι πάρα πολύ καλή. Πλούσια, ενυδατική, την έβαζε δηλαδή στο πρόσωπό σου, τη ρούφαγε, το κράταγε ενυδατωμένο για πάρα πολλές ώρες και δεν αλλίωνε και το μακιγιάζ που έβαζες από πάνω. Και τελειώσαμε και αυτά εδώ που πολύ λυπάμαι που τα τελειώσαμε και λέω τελειώσαμε γιατί τα τελειώσαμε μαζί με την Αναστασία. Είναι πατς για την ακμή από Pixi, το οποίο είναι με σαλικυλικό οξύ και με σίκα, πραγματικά το έβαζες πάνω στο σπυράκι και το επόμενο πρωί, γιατί το έβαζες τη νύχτα ας πούμε, ήταν σαν να το έβγαζε προς τα έξω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάρα πολύ ωραία πατς και τα έχει και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αν δεν κάνω λάθος μέσα είχε 24, ναι, είχε 2 καρτελίτσες των 12. Το χρησιμοποιεί και η Αναστασία γιατί βγάζει που και που, τώρα έχει ξεκινήσει προεφηβεία οπότε βγάζει μερικά σπυράκια. Και πραγματικά στεναχωριέμαι που τα τελειώσαμε, πρέπει να πάω να τα βρω τώρα. Νομίζω έχουν στα Σεφορά όμως, γιατί είναι φανταστικά και εξαιρετικά. Ωστόσο, αν ξέρετε κάτι παρόμοιο που να έχει κάνει δουλειά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, έτσι πάτσι για την ακμή, γιατί και εγώ βγάζω έτσι από κανένα που και που και θέλω να βάζω για να μην το πειράζω, αλλά τώρα πια έχουμε και την Αναστασία που είναι προεφηβεία και θα βγάζουμε συνέχεια. Αυτά τελείωσε αυτό το διάστημα, γράψτε μου να τελειώσετε κι εσείς κάτι κάτω στα σχόλια και περιμένω αν έχετε δοκιμάσει πάτσα ακμής να μου γράψετε μάρκα και εταιρεία να μπω να τα δω. Αυτά προς το παρόν, πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα, να βγει το φαγάκι, να καθαρίσω τα ψάρια και να φύγουμε για νύχια. Ψαράκια έτοιμα, τα καθάρισα, φτιάχτηκα κιόλας, πάω να βάλω στο γνωτήριο και φύγαμε. Επιστρέψαμε, ένα χαρούμενο μαύρο, έτσι για να ταιριάζει με την ψυχολογία μου. Και σε 1/4 βγαίνει το στεγνοτήριο, οπότε το διπλώνω και πάμε να πάρουμε την Αναστασία για να γυρίσουμε να φάμε. Πεινάω από τώρα, πεινάω. επιστρέψαμε, φάγαμε. Σήμερα πήραμε βαθμούς, παιδιά. Πήραν τα καμάρια μας βαθμούς και η Αναστασία πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτήν και ικανοποιημένη, όπως και η ίδια για τον εαυτό της. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια και η Σάλα με υγεία. Πάμε να κάτσουμε, να βάλουμε το μικρό για ύπνο, να διαβάσει το Αναστασάκι, έχει αγγλικά μετά, θα έρθει η φιλενάδα μου να την πάρει. Και εμείς δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Να πάμε καμία βόλτα, να κάτσουμε σπίτι, να χαλαρώσουμε. Θα ήθελα λίγο ξεκούραση, η αλήθεια είναι. Αισθάνομαι λίγο πεσμένη το τελευταίο διάστημα. Και παρόλο που έχω ξεκινήσει κάτι βιταμίνες, δεν έχω δική ιδιαίτερη διαφορά. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό. Πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι και τα λέμε μετά. Τελικά αποφάσισα να κάτσω να ράξω. Είπα να ακούσω τον εαυτό μου και να του δώσω λίγο χρόνο να χαλαρώσει και να ρίξει τους ρυθμούς. Οπότε δεν θα πάμε κάπου. Ούτως ή άλλως πήγα και παιδική χάρα το μικρό πριν πάρουμε την Αναστασία από το σχολείο. Οπότε ξέδωσε και αυτό λίγο, το μικρούλι. Καλό είναι καμιά φορά έτσι να ακούμε λίγο το σώμα μας και το τι θέλουμε πραγματικά και να μην βάζουμε τα πρέπει πάνω στο κεφάλι μας και να λέμε πρέπει να βγάλω το μικρό και άλλη βόλτα έξω, μήπως δεν το έβγαλα πολλή ώρα, μήπως δεν ξέδωσε. Καλό είναι καμιά φορά να ακούμε και τα δικά μας τα πρέπει. Οπότε αυτό θα κάνω σήμερα, θα ακούσω το δικό μου το πρέπει και θα σας κλείσω. Θα πάω να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να κάνεις like και εγγραφή. Έχουμε φτάσει στους 32.000 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα σήμερα το πρωί, αλλά δεν θυμήθηκα να το πω εδώ. Το είπα στο Instagram. Έτσι, ένα μικρό χωριό που λέω κι εγώ. Μεγάλο χωριό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και βλέπετε τα βίντεο και κάνετε την εγγραφή σας. Αφήνετε το σχόλιο σας και την αγάπη σας. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Θα τα πούμε στο αυριανό, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του γυρίσματος για μένα. Δηλαδή θα το δείτε εσείς την Παρασκευή και μετά θα τα πούμε από Τρίτη. Αλλά προς το παρόν τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.